με την συνέργεια όλων των αγροτικών συλλόγων και φορέων της περιοχής, του Δήμου της Ιεράπετρας, του Μελητηρίου αλλά και της περιφέρειας, η πέμπτη πλέον Αγκροέξπο έχει καταστεί θεσμός. Και στόχος όλων μας είναι να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, να γίνει μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Το Υπουργείο Ναυτιλίας γνωρίζετε ότι έχει χρηματοδοτήσει τη μελέτη για το εμβληματικό αυτό έργο του νέου εκθεσιακού συνεδριακού κέντρου στα πτωικτήρια της Αγρέξ. Και ο επόμενος σταθμός είναι η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, έτσι ώστε η έκθεση να αποκτήσει μια μόνιμη στέγη. Η Ιεράπετρα, γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ουσιαστικά η καρδιά, χτυπάει η καρδιά των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε επίπεδο χώρας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 4 χρόνια έχει στηρίξει τον αγροτικό τομέα με συγκεκριμένα φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα. Κυρίως όμως στηρίζει την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και του νομού Λασιθίου με πολύ σημαντικά έργα αγκευοελτικά, με σκοπό την αύξηση των αποθεμάτων σε νερό άδρευσης αλλά και ίδρευσης, συμπληρωματικά έργα φράγματος των Μπραμιανών, το νέο φράγμα στον Άγιο Ιωάννη, η λιμοξαμινή της Κοκλακίας στην Σιτία, πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα των κριτικών επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα. Και βέβαια έχουμε λάβει και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν σχέση με την ενίσχυση των κριτικών επιχειρήσεων. Μόνο στο νομό μας, μέσω του μεταφορικού ισοδυνάμου, έχουν ενισχυθεί πάνω από 600 επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, αγροτική συνεταιρισμή, ομάδων παραγωγών. Ενισχύουμε με κάθε τρόπο το πρωτογενή τομέα και βέβαια στους άμεσους στόχους μας είναι να αντιμετωπίσουμε και το πολύ οξυμένο πρόβλημα της ελλείψεως των εργατών γης. Είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα μας απασχολήσει στην επόμενη κυβερνητική περίοδο, να ασχοληθούμε πιο συστηματικά, πιο ενεργά, με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς, προκειμένου να το μπορέσουμε να το περιορίσουμε. Βρισκόμαστε στην έκθεση «Πια θεσμός για την Ιεράπετρα», την πέμπτη Αγκροέξπο, όπου για να είναι κάτι θεσμός σημαίνει ότι πρώτον τον έχει αγκαλιάσει η τοπική κοινότητα και η κοινωνία της ευρύτερης περιοχής, και δεύτερον, που είναι και αυτό σημαντικό όπως βλέπουμε από τους εκθέτες, ότι είναι ένα σημαντικό σταθμός για την παραγωγή της αγροτικής οικονομίας της χώρας μας. Που σημαίνει αυτό ότι η δυναμική από τη μία μεριά και η δυναμική από την άλλη είναι στο σταυροδρόμι της Ιεράπετρας, στο αγροτικό σταυροδρόμι της Ιεράπετρας. Που σημαίνει αυτό για εμάς και για όλους τους συμπολίτες μας, ότι η έκθεση θα πρέπει να βρει το σπίτι της, όπως πολύ καλά αναφέρατε. Για να βρεθεί το σπίτι και να είναι και ο χώρος ο ιδανικός, θα πρέπει να προηγηθούν μια σειρά από διαδικασίες. Αυτό που είναι σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει μια χρηματοδότηση για τη μελέτη του χώρου το Υπουργείο Ναυτιλίας και εμείς από τη δική μας μεριά, σαν Περιφέρεια Κρήτης, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ ορθά, έχουμε δεσμευτεί ότι θα υλοποιήσουμε αμέσως μετά τη μελέτη την εφαρμογή για να δημιουργήσουμε ένα κόσμημα για την Κρήτη, για την Ιεράπετρα, τέτοιο έτσι ώστε να είναι αντάξιο των προσδοκιών αλλά και της δυναμικής που έχει αυτή η πόλη για την αγροτική οικονομία. Η δυναμική αυτή της πόλης ξεκινάει από τον πρωτογενή τομέα και πιο συγκεκριμένα από τα θερμοκήπια, αλλά η εξωστρέφεια που έχει δημιουργήσει η Ιεράπετρα θέλει μία υποστήριξη. Εγώ προσωπικά δεν θα μείνω μόνο στην έννοια της Αγκροέξπο, αλλά της σημαντικής συνεργασίας όπου έχουμε ήδη ξεκινήσει με το γεωπονικό τμήμα των Αθηνών, αλλά και τις ενέργειες και τις προσπάθειες όπου επιζητούμε εμείς από τη δική μας μεριά σαν Περιφέρεια Κρήτης, έτσι ώστε να έχουμε ένα σταθμό κέντρο αναπτυξιακό για την Κρήτη, την Ιεράπετρα. Και αυτός είναι και ο στόχος ο επόμενος. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή έκθεση. Ξεκίνησε, όπως είπα και προηγουμένως, την τοποθέτησή μου το 2016 από το Επιμελητήριο Λασιθίου με την βοήθεια του Δήμου και της Περιφέρειας και με την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει σαν στόχο την προβολή των προϊόντων και της εξέλιξης τεχνολογίας. Πέρα από αυτά όμως, νομίζω ότι ο αγροτικός τομέας χρειάζεται ενίσχυση,
από το κράτος, όπως αναφέρθηκε η κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και οι ενισχύσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων μειώνονται συνεχώς, με αποτέλεσμα, επειδή υπάρχει ο μικροκλήρος στον τόπο μας, με αποτέλεσμα να υπάρχει, να μην έχουν τις ενισχύσεις που έχουν, και τα προϊόντα τα οποία παράγονται να είναι ακριβά, τουλάχιστον για τους καταναλωτές. Γι' αυτό χρειάζεται η ενίσχυση από το κράτος, η ενίσχυση των πρώτων υλών, των λοιπασμάτων, το νερό και μια σειρά ζητήματα τα οποία θα δώσουν την δυνατότητα να παράγονται προϊόντα χαμηλού κόστους για τους καταναλωτές, αλλά και για την ενίσχυση των της οικονομίας των αγροτών. Η πέμπτη έκθεση Αγροέξπο 2023 πραγματικά, όπως δείχνει, είναι μια πάρα πολύ επιτυχημένη έκθεση. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές και αρκετό, ως πρώτη μέρα βλέπουμε αρκετό κόσμο. Το νόημα της έκθεσης είναι ώστε να γνωρίσουν η παραγωγή μας νέα προϊόντα που είναι χρήσιμα στην παραγωγή, είτε από εφόδια για την καλλιέργειά μας, είτε προϊόντα νέας τεχνολογίας τα οποία βοηθάνε πολύ στην εξέλιξη της δουλειάς μας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, καλή επιτυχία σε όλους τους εκθέτες και στους παραγωγούς μας, όσο γίνεται να έχουν περισσότερη ενημέρωση, να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις, το οποίο θα είναι χρήσιμο στη συνέχεια της παραγωγής μας, γιατί βρισκόμαστε στην Ιερά Πέτρα, στο μέρος στο οποίο ο πρωτογενής τομέας παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στην περιοχή. Πριν από πάρα πολλά χρόνια ασχολούμαστε με τις μεταχυπευτικά, με τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και σαφώς μέσω της εκθέσεως θα λάβουμε περισσότερες γνώσεις ώστε να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί, να έχουμε ακόμα μια καλύτερη παραγωγή για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις αγορές είτε της Ελλάδος είτε του εξωτερικού. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη.